Μάλιστα. Για να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση και με τους υπόλοιπους κυρίους. Κύριε Καραλίδη, φαντάζομαι δεν περιμένατε τέτοιο εύρος νίκης. Εντάξει, δεν περιμέναμε τόσο εύρος, αλλά ήταν φανερό ότι εδώ και πολύ καιρό ήταν η αυτοδυναμία ήταν κλεισμένη, έτσι, να μην θεωρείται ότι ήταν... Προφανώς, ναι, αλλά έτσι φαίνονταν. Ναι, ήταν, η διαφορά ήταν μεγάλη έτσι κι αλλιώς, το θέμα ήταν που θα έφτανε. Λέω, αν αυτή η πολύ άνετη πλειοψηφία που... Όχι, αυτό δεν το περίμενε κανείς. Σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε σε πιο δραστικές πολιτικές, να το θέσω έτσι, με μεγαλύτερη επιμονή και με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι αν ήταν κανείς βέβαια με 152 ή με 153. Σας αισθάνεστε δηλαδή ισχυροί πολιτικά για να προχωρήσετε στις αλλαγές που ήδη είχατε πει και προεκλογικά? Θεωρείτε κι εσείς ότι αυτό πρέπει να είναι σαφές και στο νέο κυβερνητικό σχήμα? Αυτό που είπε χτες ο νέος πρωθυπουργός, ότι είναι, δεν θέλει ψήφο ανοχής αλλά συμμετοχής. Εξυπονοεί αυτό το πράγμα, ότι εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά που χρειάζεται και που δεν αφορούν τους 152 βουλευτές, τους 155, τους 160, τους 165 ενδεχομένως. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα μιας απλής κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας ή πλειοψηφίας. Είναι θέμα μιας ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής συνένεσης που έχει σχέση με την ίδια την κοινωνία και τα θέλω της. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι ανατροπές πρέπει να γίνουν, πρέπει να είναι τεράστιες και σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό προϋποθέτει μια ισχυρή συλλογική ομάδα. Διευκολύνει λοιπόν αυτό το ποσοστό. Διευκολύνει σαφέστατα, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό έπρεπε να γίνει. Τώρα είναι καλύτερα με το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό το κάλεσμα και να πω και κάτι για το θετικό αρνητικό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ. Εγώ νομίζω ότι η προσφυγή στις κάλπες ήταν απλά ο χρόνος της ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η φυσική φορά των πραγμάτων έπεται από την κατάρρευση την πολιτική, την ηθική του μοντέλου διακυβέρνησης. Δεν θα έκανε ούτως ή άλλως, θέλει να λέει. Θα έκανε περισσότερο τώρα ή αν πήγαινε το Φεβρουάριο, το Μάρτιο? Αυτό πώς το βλέπετε σήμερα την επόμενη μέρα? Θα έκανε περισσότερο το Φεβρουάριο. Είναι πιθανόν να έκανε περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές, πέρα από αυτή την κατάρρευση, ήταν και πολιτικές εκλογές. Πολύ πολιτικές εκλογές. Δηλαδή, αυτά που παρουσίασε ο Γιώργος Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, συνάντησε μια θετική αποδοχή. Ήταν και θετική ψήφος, γιατί είναι ένας μύθος θετική, αρνητική. Εντάξει, ναι, υπάρχει ένα ισοζύγιο κάθε φορά στο θετικό και το αρνητικό. Ο κόσμος περιμένει μια άλλη πολιτική, την οποία προσδιορίζει σε γενικές γραμμές και παρά το ότι του έγινε σκληρή κριτική και από αριστερά και από δεξιά, σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν βάζω χωροθετήσεις, ας πούμε, γεωγραφικού τύπου, ας πούμε. Παρότι του έγινε σκληρή κριτική σε όλη την προεκλογική περίοδο, φάνηκε ότι αυτή η πρόταση άντεξε στο ότι ο κόσμος την αποδέχτηκε. Ναι. Και αυτό, αν έπαιρνε το Πασόκ, ας πούμε, ξέρω εγώ, 41%, 40%, θα ήταν πιο πολύ αρνητική ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι άντεξε αυτή η πολιτική και προσέλκυσε και ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρο με θετική ψήφο. Και γι' αυτό νομίζω ότι η δική μας ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη και ασφαλώς δεν χρειάζονται ούτε κομβασμοί, ούτε λαζονίες, ούτε. Όχι, αλλά αυτό που λέει το εθνικό προσλητήρα, που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου και που απευθύνει μια πρόσκληση και στα άλλα κόμματα και στις ευρύτερες δυνάμεις κλπ. Σκοπεύουν να το κάνουν. Έχει ένα νόημα πραγματικό ή το λέει ο κ. Παπανδρέου τώρα πάνω στην νίκη? Το έλεγε και όταν είχε κλειδώσει η αυτοδυναμία. Το έλεγε προεκλογικά σε κάθε ευκαιρία. Πρέπει να το κάνει και θα το κάνει. Και πρακτικό νόημα, έχει απόλυξη πρακτική αυτό. Είναι το φανερό ότι από χτες μίλησε για προοδευτικό προσκλητήριο. Θα δούμε πώς θα εκφραστεί αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Γιατί είναι στην πρωτοβουλία του. Αλλά είναι ο πρόεδρος του Πασόκ σε αυτή τη γραμμή της συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων ήταν σταθερός όλο αυτό το διάστημα. Και εσείς νομίζω. Βοηθάει κύριε Σκαδαλίδη, έτσι κι αλλιώς από αρχαιοτάτων. Ναι. Βοηθάει το γεγονός ή αντίθετα δυσκολεύει το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε αυτήν την τραγική κατάσταση σήμερα? Νομίζω ότι η κρίση της Νέας Δημοκρατίας είναι σταδιακής μορφής. Είναι και μια έκφραση κρίση του πολιτικού συστήματος. Είναι ότι αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης απορρίφθηκε συλλήβδη. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι καμπαλάκι στο Πασόκ. Ο τρόπος που θα κυβερνήσει τη χώρα, ο τρόπος που θα κυβερνήσει τη χώρα θα είναι καθοριστικός. Αλλά κατ' ουσίαν δεν θα έχετε αντιπολίτευση, έτσι όπως είναι η Δημοκρατία σήμερα. Ξέρετε δηλαδή, πόσο γρήγορα φτιάχνει την αντιπολίτευση. Ή δυσκολεύει. Κύριε Γονόμ, ξέρετε πόσο γρήγορα φτιάχνει την αντιπολίτευση? Ξέρετε πόσο γρήγορα φτιάχνει την αντιπολίτευση? Αν οι πράξεις δεν είναι αυτές που πρέπει, εδώ τους βλέπετε όλους έτοιμοι. Καμία. Ο κύριος Βορύδης πήρε τη θέση της κυβέρνησης. Αμφιβολία. Με τι, καμία αμφιβολία. Κύριε Καθανασόπουλε, πολλοί έλεγαν, ας πούμε, ότι με ένα μοντέλο, σαν και αυτό που λέγαμε πριν, φεύγει ένας, έρχεται ο άλλος. Φεύγει ένας, έρχεται άλλος. Που εναλλάσσονταν μέσα στα τελευταία 35 χρόνια, ήταν ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον και μάλιστα έτσι όπως είχε διαμορφωθεί και το κλίμα στην πολιτική μας κατάσταση, αλλά και στην κοινωνία, ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές, ήταν ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για την αριστερά. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που με μια συνέπεια χτυπάει το δικοματισμό, λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή την κατάσταση, λέει ότι τα δύο κόμματα είναι ίδια κτλ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σημείωσε υποχώρηση.
στις δυνάμεις. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Πώς το ερμηνεύετε αυτό, κύριε? Και πώς το ερμηνεύετε? Να σας πω. Καταρχάς, οι διάφορες εκτιμήσεις περί ήττας του ΚΚΕ δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Και όποιοι τις κάνουν εκτίθενται όποιοι τις κάνουν αυτοί. Γιατί ακούγονται και διάφορες τέτοιες φωνές. Δεν είναι υποχώρηση, κύριε Καραθαλασσόπουλε? Γιατί εδώ διαβάζει το προσπάθημα με κάτι τρελά πράγματα. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, δεν καταγράφει το αποτέλεσμα το εκλογικό τις όποιες θετικές διεργασίες υπάρχουν στη λαϊκή συνείδηση. Μάλιστα. Και όποιοι βιάζονται να πανηγυρίσουν ότι είναι λυμμένα τα χέρια και ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν χωρίς αντιστάσεις, είναι βαθύτατα γελασμένοι. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα. Γιατί χάσατε τα ποσοστά, κύριε Καθανασόπουλο, μπορείτε να μας πείτε? Κοιτάξτε, αφήστε το καταγράφεται μια αναντιστοιχία το αποτέλεσμα αυτό ανάμεσα στην επιρροή που έχει το ΚΚΕ και στο πόσοι συναντήθηκαμε στην κάλπη. Αυτό είναι γεγονός, ότι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Υπάρχει ένα 12% των ψηφοφόρων από αυτή την κοινότητα που ψήφισε Πασόκ. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ένα κόσμο. Ψήφιο νούμερο πήγε στο Πασόκ. Ένα κόσμο λοιπόν το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα στα δύσκολα. Όταν λοιπόν υπήρχαν τα δύσκολα και το 1989-1993 που βρισκόταν με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και κάποιοι βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν ότι θα εξαφανιστεί, θα διαλυθεί, θα αλλάξει σημαίες και ιδεολογίες. Λέτε ότι θα εξαφανιστεί και θα καταστραφεί ο δικοματισμός και όπως βλέπετε λοιπόν, από αυτή λοιπόν, κοιτάξτε, σε συνθήκες λοιπόν κρίσης, σε συνθήκες όπου τα διλήμματα περί ακυβερνησίας, η τρομοκρατία στους εργασιακούς χώρους η οποία υπήρξε δεν είναι καθόλου ευνοϊκό περιβάλλον αν συνδυαστεί Πέρασαν, λέτε, αυτό. Το επίπεδο, βεβαίως αν συνδυαστεί με το επίπεδο του λαϊκού κινήματος. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ήδη με την παρέμβαση του ταξικού κινήματος αμφισβητήθηκαν σε πρώτη φάση 40 απολύσεις από τη Βιβόντι. Σήμερα αμφισβητήθηκαν. Αυτό είναι μια προσωρινή επιτυχία. Γιατί είναι προσωρινή επιτυχία? Γιατί βεβαίως όσο πιθανόν θα ήταν το κουκουέ, θα από καλύτερες θέσεις θα πάλευες. Αλλά δεύτερον, δεν φτάνει απλά και μόνο και αν δεν αμφισβητήσεις συνολικά προφανώς την εξέλιξη των πραγμάτων, την αμφισβήτηση δηλαδή στα εργασιακά δικαιώματα, στο ασφαλιστικό δικαίωμα, τότε αυτές οι προσωρινές επιτυχίες δεν θα έχουν μακριά ποδάρια. Το πρέπει δηλαδή κόμμα να αμφισβητηθεί και τα συμφέροντα της Δημοκρατίας και η πολιτική του. Προβληματίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί με το λόγο του δεν μπορεί να πείσει λαϊκές δυνάμεις, αυτό... ανθρώπους από τις λαϊκές γειτονίες που λέγατε πριν, ανθρώπους, φτωχούς αγρότες, μικρομεσαίους κτλ, αυτοαπασχολούμενους, που περνάνε δύσκολα σε αυτή την περίοδο της κρίσης ιδιαίτερα, να τους πείσει ότι η λύση δεν είναι ο δικοματισμός, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Εσύ αυτός ήταν ο βασικός σας στόχος. Όταν λοιπόν ένα κόμμα έχει μια πολιτική και μια στόχευση και αυτό δεν το κατορθώνει να περάσει στη πλειοψηφία του κόσμου, δεν προβληματίζεται γι' αυτό? Ή θεωρεί ότι βγαίνει πιο δυναμωμένο, όπως γράφει σήμερα ο ριζοσπάστης, από τις εκλογές? Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα, το είπα και πριν. Ναι, αλλά εκλογές είχαμε τώρα. Ναι, δεν είναι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα και πάντοτε το εκλογικό αποτέλεσμα δεν καταγράφει τις πραγματικές εξελίξεις που υπάρχουν στη συνείδηση. Άρα λοιπόν μην εκπλαγείτε για ορισμένα ζητήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπα και πριν ότι σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες που άλλος αμφισβητείται το δικαίωμά του στην εργασία. Μήπως πρέπει να μιλήσετε και εσείς πιο καθαρά, κύριε Καραθανασόπουλε? Εμείς μιλάμε. Τώρα μασάει τα λόγια εμείς... του κουκουέ. Και να γράφει ο ριζοσπάστης σήμερα. Ίσα-ίσα που βεβαίως δυναμώνεται γιατί επιβεβαιώνει την πολιτική του. Η πολιτική του ΚΚΕ έχει επιβεβαιωθεί. Οι εκτιμήσεις οι οποίες έχει κάνει. Οι προειδοποιήσεις. Στο εκλογικό σώμα. Οι προειδοποιήσεις οι οποίες έχει κάνει έχουν επιβεβαιωθεί σε απόλυτα μεγέθη. Έχουν επιβεβαιωθεί. Και από την άλλη τη μεριά, αυτό το οποίο θα είναι σίγουρο, είναι αυτό το οποίο λέμε ήδη και το λέγαμε και προεκλογικά. Ότι μπορεί να έχουμε αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, αλλαγή τις πορείες δεν θα έχουμε. Η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί και μάλιστα από τη στιγμή που δεν έχουμε δει μπροστά μας τις συνέπειες της κρίσης σε όλους τους το μέγεθος, έτσι, θα έχουμε νέες εξελίξεις μπροστά μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα υπάρξει αναμονή από τον κόσμο το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ πιο μαζικά και μαχητικά πρέπει να βγει στον δρόμο. Και εδώ είναι το μεγάλο στιγμή για το ΚΚΕ να αναδειχθεί σε οργανωτή αυτή τη λαϊκή πάλη. Πάμε στον κύριο Βορύδη. Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε, που νομίζω, κύριε Βορύδη, ότι πρέπει να αισθάνεστε παράξενα σήμερα. Δηλαδή, από μια μεριά, εντάξει, επιβραβεύεται η πολιτική του κυρίου Καρατζαφέρη, του κόμματός σας, και μάλιστα έχει διπλή νίκη, γιατί δεν είναι μόνο ότι ανέβασε τα ποσοστά, φτάνει σε ένα επίπεδο που μπορεί να προκαλεί και ονομαστικές ψηφοφορίες στη Βουλή, κάτι που δεν το είχε πριν. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό για τον κύριο Καρατζαφέρη. Τώρα, αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, σε μια περίοδο κρίσης της κεντροδεξιάς με την ευρεία έννοια, δεν εισέπραξε τόσο πολύ. Είναι ο βασικός υποδοχιάς. Το Πασόκ είναι ο βασικός υποδοχιάς. Τι λέτε λοιπόν? Και τα δύο είναι σωστά. Εντάξει, εμείς από τη μια μεριά είμαστε λοιπόν χαρούμενοι
διότι προφανώς έχουμε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν προστεθεί. Έχουμε 5 περισσότερους βουλευτές, έχουμε πρόσθετα κοινοβουλευτικά δικαιώματα, είμαστε τέταρτο κόμμα. Αυτό είναι το θετικό σε υποκειμενικό επίπεδο για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Το δεύτερο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι αντικειμενικό, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πώς πλέον κανείς αντιπολιτεύεται απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται με μια ισχυρή αυτοδυναμία. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι αυτό αποτελεί μια συνειδητή μετατόπιση ψηφοφόρων στην κατεύθυνση ενός προγράμματος. Δεν αμφισβητώ ότι προφανώς υπάρχει και ένα τμήμα που έκανε μια τέτοια επιλογή. Είναι όμως πάντως, κύριε Βορύδη, το άθροισμα των δυνάμεων της κεντροδεξιάς. Αυτό είναι ακριβώς για πρώτη φορά στα ιστορικά του χαμηλά. Ακάτω από 40. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα. Μετατόπιση του άξονα προς τα κεντροαριστερά και μια αμφισβήτηση της ιδεολογικής ηγεμονίας, ας πούμε, στην κοινωνία. Μα και λένε ακριβώς ότι ήταν στρατηγικό λάθος του κ. Καραμαλή που έπαιξε στο δεξιό κομμάτι. Εγώ συμφωνώ. Πολύ ωραία. Τα λέτε για μένα. Πραγματικά. Τα λέτε για μένα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση. Σας τα πάτε παραπέρα. Λοιπόν. Αυτή είναι μια ανάλυση που γίνεται για γυμνό φθαλμό. Συμφωνώ. Ταυτονόητα. Εντάξτε, να πω κάτι κατά τη γνώμη μου. Εκτός αν πιστεύεις ότι οι μετακινήσεις γίνονται στην τύχη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια σειρά από λάθη και αυτά είναι λάθη στρατηγικά. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να τεθεί, και το λέω αυτό γιατί αφορά ευρύτερα την κοινωνία, έτσι, είναι σε τελευταία ανάλυση τι αξίες θέλει να υπερασπιστεί. Αυτό το θέμα τέθηκε στα Δεκεμβριανά. Αυτό το θέμα τέθηκε με την πολιτική της εκτενούς και διαρκούς φορολογήσεως. Αυτό το θέμα τέθηκε όταν έπρεπε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς θέλει να είναι. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να μετατοπιστεί, ας το πω, προς το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας άλλου τύπου εκλογικό κοινό και άλλου τύπου ψηφοφόρους, ας το πράξει. Άρα πιστεύετε εσείς ότι πρέπει... Είναι μια επιλογή. Εγώ δεν λέω ότι δεν την έχουν αυτή την επιλογή. Πρέπει δηλαδή, λέτε, να πάει κατ' ουσίαν σε ένα συνέδριο επανίδρυση τώρα. Λέτε. Εγώ λέω ότι. Να προσδιορίσει με σαφήνεια το στίγμα της, την ιδεολογία της. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι πάρα πολύ ευτυχείς εντός της Νέας Δημοκρατίας να κρατάνε όλα τα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Αυτό όμως έχει τελειώσει. Με την είσοδο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στο Κοινοβούλιο, αυτό είναι μια πολιτική που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και κοιτάξτε τώρα το τακτικό λάθος. Τι επιλέγει η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σε αυτές τις εκλογές επέλεξε κυρίως να ανοίξει ένα μέτωπο προσπαθώντας να αναχαιτήσει απώλειές της προς το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Αυτό τι έκανε? Την έκανε να κάνει μία σειρά από τοποθετήσεις, οι οποίες αθριζόμενες την μετατόπισαν μεν υπό μία έννοια δεξιότερα, το βάζω αυτό σε πολλά εισαγωγικά, και έδωσε ένα τεράστιο εύρος στο ΠΑΣΟΚ. Προς το κέντρο. Άρα λοιπόν, δεν είναι προφανές ότι κάπως έτσι θα λειτουργήσει. Έτσι, εδώ λοιπόν πρέπει να αποφασίσεις. Εάν θέλει η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά να μετακινηθεί δεξιότερα, εγώ να το πω διαφορετικά, υπό μία έννοια το εύχομαι αυτό. Καλά, τότε όμως. Περιμένετε. Τότε όμως, προσέξτε. Τότε όμως οφείλει να υπερασπιστεί αυτό το πρόγραμμα, αυτές τις αξίες, αυτές τις ιδέες. Όχι ένα άλλο. Προσπάθησε. Ναι. Όχι, προσπάθησε. Προσπάθησε με τη γνωστή τακτική του ανακατέματος πάλι να ψαρέψει και από εδώ και από εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Ακριβώς. Κύριε Παπαδημούλη, είναι αυτό που λένε, πέσατε από την Ακρόπολη και βρήκατε πορτοφόλι. Περιχάρησε. Το ερώτημα όμως που τίθεται τώρα στο συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό, είναι αν το καλό εκλογικό αποτέλεσμα σημαίνει και λύση των προβλημάτων που προηγήθηκαν. Των εσωτερικών. Των εσωτερικών, εννοείται. Ας ξεκινήσω από το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι φαινόταν πριν ένα μήνα, όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές, που όλοι μας έδιναν στο όριο της επιβίωσης, το 3%. Μια έδραχασατε. Είναι αρκετά καλύτερο από αυτό που φαινόταν πριν 15 μέρες, όταν οι τελευταίες δημοσιευμένες δημοσκοπίες έδιναν 3 με 3,5%. Πρέπει να ερμηνεύσουμε γιατί κερδίσαμε έναν επιπλέον κόσμο στη διάρκεια αυτών των τελευταίων 15 ημερών. Κατά τη γνώμη μου, γιατί και ο Τσίπρας και όλοι μας προβάλαμε ένα στίγμα, ένα πρόγραμμα, ένα πρόσωπο μιας σύγχρονης αριστεράς, διακριτής, μαχητικής, που λέει και το όχι της, αλλά έχει και την πρότασή της. Το ότι ξεκαθάρισε αυτή τη ιδιότυπη διαρχία βοήθησε, κύριε Παπαδημούλη. Νομίζω ότι βοήθησε και αυτό. Το ότι ο κύριος Αλαβάνος βγήκε από το κάδρο. Ξεκινώ, κύριε, εσείς έχετε μια μανία με τα πρόσωπα. Έχουμε θα σας απαντήσω μανία, και γιατί με αυτό. Παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, αλλά, δεν είναι εξάρτητα, κύριε Παπαδημούλη. Επιτρέψτε, δεν μανία, έτσι, επιτρέψτε μου όμως να σταθώ στην πολιτική. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε λοιπόν για τη συνέχεια είναι συνεπείς με αυτό το πρόγραμμα
να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη αυτών που μας ψήφισαν, γιατί όσοι μας ψήφισαν δεν μας εμπιστεύονται 100%, πήραμε και ψήφο κριτικής υποστήριξης. Yeah. Και να ανακτήσουμε και ένα μέρος από τη χαμένη εμπιστοσύνη των προηγούμενων μηνών που κάναμε τα πάντα και με άστοχες ηγετικές συμπεριφορές, εδώ απαντώ σε αυτό που θύσατε κύριε, και με πολιτικά λάθη. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα είμαστε μία δύναμη ελέγχου από τα αριστερά στη νέα στο κυβέρνηση. Προσκλητήριο του κ. Παπανδρέου θα απαντήσετε, κύριε Παπανδρέου. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Δεν περιμένω να πείτε σήμερα ότι θα πάμε με το Πασόκ, αλλά υπάρχει μια συζήτηση που άνοιξε. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Επιτρέψτε μου να τελειώσω τη φράση μου. Νιώθουμε ικανοποίηση για την μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συμβάλαμε καθοριστικά στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση μια ώρα αρχίτερα. Θέλουμε να φύγει και η πολιτική της, να ιτηθεί και η πολιτική της. Και από αυτή τη σκοπιά θα ελέγχουμε και θα κριτικάρουμε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου μένει να εξηγήσει τι εννοεί με αυτό το προσκλητήριο. Αν εννοεί ότι κάποιες προτάσεις του πριν τις φέρει στη Βουλή θα τις θέτει σε ένα διάλογο κτλ. Εμείς εδώ είμαστε να τις συζητήσουμε. Αν υπάρχει κάτι θετικό, γιατί όχι, να το υποστηρίξουμε. Αλλά περίπτωση να μετάσχουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα κληθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος του ΠΑΣΟΚ με το οποίο δεν συμφωνούμε, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και έχω την εντύπωση, παρόλα όσα λεγόντουσαν προεκλογικά για λόγους σκοπιμότητας από κάποιους από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ ή στελέχη του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ούτε τέτοια πρόταση θα κάνει προς το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε προς πρόσωπα από το χώρο μας, διότι καταλαβαίνει και ο άνθρωπος λογικός είναι, αξιοπρεπής είναι, ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Η τελευταία μου φράση και με αυτό κλείνω. Είναι ότι η έκταση της ήττας της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει την ανάγκη να αλλάξει και η πολιτική της, και η έκταση της νίκης του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί προσδοκίες όπου ανεβάζουν και ψηλά τον πήχη ενός κόσμου που ψήφισε ΠΑΣΟΚ, και εμείς θα ελέγχουμε με συνέπεια, όχι αν εφαρμόζει το δικό μας πρόγραμμα, δεν έχουμε αυτή την απέτηση, αλλά να μην αθετήσει τις δικές του εξαγγελίες όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Τελεία, κύριε Παπανδρέου, πριν περάσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, ας δούμε λίγο και την κάρτα με τα ουσιαστικά τελικά αποτελέσματα. 98-9 είμαστε. 98-9. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς το δείχνουμε για όσους δεν το έχουν δει. Ακριβώς. Στα ίδια είμαστε. 43-9, 33-5. Και θα κάνουμε μια περιοδία τώρα, γρήγορη, σύντομη, να δούμε τι σχεδιάζουν τα πολιτικά κόμματα. Μια περιοδία από τα συνάδελφους μας, ναι. Θα δούμε το κλίμα. Στρατηγία, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Διονύση Μποτώνης, το βλέπετε στο ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Διονύση, καλημέρα. Βλέπουμε τον Γιάννη τον Χριστάκο και τον Πέτρο τον Κατσάκο. Καλημέρα σε όλους τους αδέλφους. Ξεκινάμε με τον Διονύση. Έλα, Διονύση. Ποκράτος. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ είναι μια άλλη μέρα. Μέχρι το πρωί εδώ τα πανηγύρια. Σήμερα όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νέος πρωθυπουργός, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι από χθες το βράδυ κιόλας ετοιμάζει το φάκελο των επομένων κινήσεων. Από ό,τι μας έλεγαν στενοί του συνεργάτες, δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από όσα έχει δεσμευτεί στις συνεντεύξεις του. Μήπως ξέρουμε πότε ο κύριος Παπανδρέου θα ανακοινώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα? Υπάρχει περίπτωση και σήμερα. Αύριο. Αύριο και μεθαύριο ορκομοσία. Τετάρτη ορκομοσία. Σήμερα θα πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αφού πρώτα ο κύριος Σιούβας θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο κύριος Καραμαλής. Τρίτος ο νέος πρωθυπουργός. Και μέχρι αύριο θα ξέρουμε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα σας πω λίγο τα χαρακτηριστικά και αν θέλετε και μερικά ονόματα. Να πούμε και ονόματα, πώς είπε, αλλιώς τι νόημα έχει. Τα χαρακτηριστικά καταρχήν είναι ανανέωση. Το έδειξε και με το ψηφοδέλτιο επικρατείας, επιμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η εμπειρία. Όπως έχει πει χαρακτηριστικά, θα χρησιμοποιηθούν στελέχη δηλαδή που είναι νέα σε αυτή την εκλογική μάχη, είτε από το επικρατείας είτε από τα ψηφοδέλτια και σε θέσεις δηλαδή υπουργών. Από εκεί πέρα όμως μεγάλο ρόλο θα παίξει και η πρωτιά στις εκλογικές περιφέρειες. Ήδη συλλέγονται τα πρώτα στοιχεία και γνωρίζουν εδώ στην Υποκράτος ποιοι είναι οι πρώτοι στις εκλογικές περιφέρειες. Ακόμη ονόματα τα οποία ακούγονται, παίζονται όλες αυτές τις ημέρες με βάση ότι γνωρίζαμε λίγο πολύ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Φυσικά και εδώ στην Υποκράτους μιλάνε για μια μεγάλη μέρα, μεγάλη νίκη, αλλά και μεγάλες ευθύνες. Θα σας πω λοιπόν μερικά ονόματα. Ο κύριος Ζακούς και ο κύριος Παπακοσταντίνου θα χρησιμοποιηθούν στην νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γερουλάνος. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι για την περίπτωση του κυρίου Γερουλάνου ακούγεται ότι θα δούμε και ένα άλλο μοντέλο σε ό,τι αφορά το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Μάλιστα. Δεν θα είναι
Δηλαδή αυτό που λένε και εκπρόσωπος του Μαγάρου Μαξίμου, θα υπάρχει και κάτι τέτοιο, αυτό που διαβάζαμε τις τελευταίες μέρες. Ναι, συζητείτε και αυτό. Ονόματα ακόμα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, κυρία Χριστοφιλοπούλου, κύριο Ζέπας, κύριο Ξανίδης, κυρία Διαμαντοπούλου, κύριο Μπεγλίτης. Φαίνεται ότι αυτά τα ονόματα ακούγεται να είναι στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Έμαθα εγώ και ορισμένου του κάλεσε χτες, λέει κτλ. Ναι, ναι, από τις περιφέρειες του, λέω. Και ναι, επίσης, κρατήστε αυτό για τους πρώτους σε εκλογικές περιφέρειες. Το κρατάμε. Δίπλα μας είναι ο κύριος Καδαλίδης. Να το κρατήσουμε. Πάντα σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, τι. Αν και ο κύριος Καδαλίδης. Εδώ είναι ο κύριος Καδαλίδης που πρωτεύει για άλλη μια φορά. Και πριν από λίγο ήταν και η άλλη που φαίνεται να πρωτεύει και εκείνη, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, στην περιφέρεια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη λύση του Γιάννη τον Χριστάκο να τον καλημερίσουμε. Έλα, Γιάννη. Πολλή δουλειά προβλέπετε να έχει στο επόμενο διάστημα. Πολύ. Πείτε μου πάλι γιατί δεν σας άκουσα. Λέμε ότι θες βοηθό τώρα, θα έχεις πολλή δουλειά, Γιάννη, πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Ναι, εγώ έχω πάρει στα χέρια μου από το πρωί που ήρθα εδώ το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχω να το ανοίξω από το 96. Και... Σαν πως οι άλλοι τα άνοιγαν, νομίζεις. Έχω να το ανοίξω από το 96. Βρήκα όμως κανένα δύο πράγματα τα οποία έχει σημασία να σας πω. Καταρχήν αυτό το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί σε περίπου ένα μήνα από τώρα είναι συνέδριο έκτακτο. Άρα λοιπόν θεωρούμε, τουλάχιστον βάσει καταστατικού σας λέω, έτσι, ότι θα πάμε στο συνέδριο με τους ίδιους συνέδρους. Τους ίδιους αντιπροσωπικούς. Δεν έχουμε καινούριους συνέδρους. Και άρα εκλέγει μόνο αρχηγό και... Ακριβώς. Και ούτε, ναι, ούτε θα γίνουν προσυνέδρια ούτε τίποτα. Εδώ πάμε με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι. Σωστό. Οι πληροφορίες μου όμως λένε ότι κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι είτε θα διεκδικήσουν την Προεδρία είτε τάσσονται κοντά με αυτούς που θα διεκδικήσουν την Προεδρία, ναι, έχουν αρχίσει σήμερα και λένε ότι πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα, διότι ναι, το μήνυμα το χθεσινό δεν έδειξε μόνο αλλαγή κυβέρνησης, αλλά έδειξε, έτσι, ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννη, αυτό το θέτουν κάποιοι από τους φερόμενους σας υποψηφίους. Ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, να πούνε, αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Άρα λοιπόν λένε ότι θα πρέπει να το δούμε το καταστατικό και τις ερμηνείες του για να δούμε τι συνέδριο θέλουμε να κάνουμε με βάση κυρίως το συνέδριο το οποίο θα θέλανε και οι ψηφοφόροι μας να κάνουμε για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Να ρωτήσω, Γιάννη, κάτι. Είναι λυμένο ποιος θα μιλήσει στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις κτλ. Θα είναι ο κύριος Καραμαλής, φαντάζομαι. Ναι, νομίζω ή θα χρειαστεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας γιατί... να επιλέξει. Δεν θα αλλάξει αυτό γιατί το συνέδριο ήδη έχει τεθεί σε ένα χρονικό ορίζοντα στον οποίο δεν θα έχουμε νέο αρχηγό. Άρα ο κύριος Καραμαλής θα είναι αυτός. Πάντως, Γιάννη, αυτό που λες τώρα για το συνέδριο και τις διαδικασίες και όλα αυτά, υπάρχουν όπως ξέρεις και κάποιοι από τους φερόμενους ως υποψηφίους που θέλουν εκλογή από τη βάση. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι εδώ πέρα, να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι όπως λέμε τώρα με το καταστατικό. Γι' αυτό σας είπα ότι ήδη έχουν αρχίσει από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί με κάποιες πολλές διαφορετικές φωνές για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Βέβαια, υπάρχει ένα καταστατικό σε αυτό το κόμμα και το καταστατικό θα πρέπει να τηρηθεί. Καλά, από βέβαια. Εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και κάποια παράθυρα και ανοιχτής ερμηνείας του, ούτως ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία η οποία όμως δεν θα απέχει από το καταστατικό. Έχει έρθει κανείς σήμερα στη Ριγίλη, είναι κανείς εκεί έτοιμος, του ψάχνουμε εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής κανείς. Αρκεί να σας πω, πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από τους στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή, είτε στην πρώτη κυβερνητική του θητεία είτε στη δεύτερη, δεν βρίσκονται πλέον ούτε καν εντός Βουλής. Με εξαίρεση τώρα, αν θυμάμαι καλά, μόνο τον κύριο Αδριανό, ο οποίος μάλλον εκλέγεται στην Αργολίδα. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι που είναι δίπλα του, συμπεριλαμβανομένου και του Αχιλέα Καραμαλή, κατά πως δείχνουν τα πράγματα βεβαίως. Δεν θα βρίσκονται εντός Νέας Βουλής. Καλώς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Λέει και για τον κύριο Αντώναρο, ναι, ο οποίος επίσης δεν εξελέγει. Ναι. Να πάμε και στο Καστρί, στον Κατσάκο. Έλα, Πέτρο. Καλή σας ημέρα. Εδώ πέρα ησυχία επικρατεί αυτή την ώρα, μετά τα χθεσινοβραδινά επινίκια. Το κλίμα είναι ήρεμο. Οι άνδρες προσωπικής ασφάλειας του νέου Πρωθυπουργού βρίσκονται εδώ. Περιμένουμε τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου πότε θα ξεκινήσει να φύγει από το Καστρί για να κατέβει στο γραφείο του και στη συνέχεια να πάει στο Πρωθυπουργό. Δεν πρέπει το παράθυρο να το ανοίξει. Σε σχέση με χθες, ένα παράθυρο είναι ανοιχτό σε σχέση με χθες. Απλώς σήμερα είμαστε πολλοί δημοσιογράφοι πλέον εδώ, πολλές οι τηλεοπτικές κάμερες, πολλοί οι τεχνικοί. Αυτό ήθελα να μου πεις. Πέτρο, έχει αλλάξει η εικόνα έξω από το σπίτι του κ. Παπανδρέου, δηλαδή πριν επειδή ήσουν και το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες κάμερες. Βασίλη, θα αλλάξει πλέον. Θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι γείτονες με τα νέα δεδομένα. Πλέον ο γείτονάς τους εδώ στην οδό Δάφνη, στο νούμερο 6, δεν είναι ένας απλός αρχηγός κόμματος, είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας. Άλλο. Ασφάλεια, αλλά μέτρα. Αλλάζουν. Μάλιστα. Ωραία. Κινητικότητα και.
Σωστά. Ευχηθούμε και στου τρει καλή δουλειά και καλή συνέχεια. Νομίζω και οι τρει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Λαμπρό μέλλον μπροστά σα από όλους. Δουλειά. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα, κύριοι. Στρέφουμε για ένα σύντομο γύρο, έτσι. Σύντομο γύρο τοποθετήσεων και να κλείσουμε. Πάμε. Διάλειμμα. Εμβόλιο κατά της νέας γρίπης. Θα βρείτε τη βενζίνη σήμερα. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Σήμερα ποια θέματα θα συζητηθούν. Έχει πάει η ώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά. Δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα σχολεία. Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Η ενημέρωση δεν περιμένει. Καθημερινά 10 με 12 συμβαίνει τώρα. Με την Πόπη Τσαπανίδου. The Insignia Project. So that's what they've been hiding. I've never seen handling like this. Dig up everything you can. This car is different. So much power, so little fuel. How is that possible? The lights can adapt to different conditions. What else can it do? Insignia. Opel. Wir lieben Autos. Κοντεύουμε. Σε δύο μέρες η έκπληξη στα Lidl. Πας πρώτη γυμνασίου. Παίρνε από ένα κατάστημα You. Γιατί μόνο εδώ θα βρεις δωρεάν όλα τα επώνυμα μαθητικά λάπτοπ και πολλά δώρα για να διαλέξεις. Έλα τώρα με το κουπόνι σου στο πιο κοντινό κατάστημα You. Μπες από νωρίς στον κόσμο της τεχνολογίας. Online κατάστημα τεχνολογίας you.gr με την εγγύηση της InfoQuest. Αν στο θέμα της τριχόπτωσης τα έχετε χαμένα, ελάτε στην Bergman Cord και ξαναβρείτε τα χαμένα σας μαλλιά. 800-11-00-111. Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Θανάση Παπαμιχαήλ «Πώς να κερδίσετε στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης». Με έξυπνες στρατηγικές, συμβουλές, έτοιμες ιδέες. Με δείγματα εντύπων και κειμένων για ομιλίες. Απαραίτητο για όλους τους υποψηφίους. Δεν θα σας μάθει τα πάντα για την πολιτική, θα σας μάθει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσετε τις εκλογές. Μην αφήνετε να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλλουμίνη. Για να κοιμάστε άφοβα με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες. Μέχρι το Σάββατο και μόνο με την κάρτα Club Atlantic. 20% φθηνότερα τα ελαιόλαδα και οι φέτες χωριό της Μινέρβα. Και ακόμη 30% φθηνότερα όλα τα χαρτιά κουζίνας και υγεία ζέβα. Atlantic. Κάθε μέρα φθηνά. Η Αθλητική Κυριακή δίνει ραντεβού στις 10.30 στη ΝΕΤ. Προβάλλει εκτενή στιγμιότυπα από όλους τους αγώνες. Σχολιάζει με την υπογραφή του Παναγιώτη Βαρούχα τις επίμαχες φάσεις. Κάνει ρεπορτάζ. Η Αθλητική Κυριακή συζητά όσα οι άλλοι θα αναλύουν την επόμενη μέρα. Αθλητική Κυριακή. Το συνεπέστερο ραντεβού της ελληνικής τηλεόρασης. Εκτάκτως αυτή τη Δευτέρα στην ΕΤΕΝΑ. Λοιπόν, επιστρέφουμε.